Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Έχουμε στην γραμμή μας τον κύριο Σπύρο Μιωρίδη, υπεύθυνο της ΠΑΕ και για τις σχέσεις με τους συνδέσμους. Μπορεί να μας απαντήσει σε αρκετά ερωτήματα. Κύριε Μιωρίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σας. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Πρώτα απ' όλα θέλω ένα δικό σας σχόλιο με όλη την εμπειρία σας. Τι πιστεύετε ότι έπαιξε πιο σημαντικό ρόλο ώστε χθες η Τούμπα να έχει αυτή την καλή εικόνα? Και γεμάτο γήπεδο και πολύ πειθαρχημένος ο κόσμος, υπομονετικός, πολύ καλή αντιμετώπιση και στο αρνητικό αποτέλεσμα. Τι πιστεύετε ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο ώστε να έχουμε όλα αυτά τα θετικά μαζί χθες στην Τούμπα? Νομίζω ότι η βλακεία, σε εισαγωγικά, που έγινε στο παιχνίδι με την Dortmund, ναι, η επόμενη μέρα και το καθαρό μυαλό αυτών που το κάνανε και, τι, και αυτό που πήγε να κάνει και το πόσο κινδυνεύει η ομάδα μας να τεθεί, οδήγησε τον κόσμο και αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους που έκαναν αυτό το πράγμα να πάνε εντελώς στην απέναντι πλευρά. Να συμπραδευτούν με τον υπόλοιπο κόσμο της ομάδας που έχει δείξει όλο αυτό τον καιρό το καλό πρόσωπο. Ναι. Και να καταλάβουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει εποχή. Δηλαδή αλλάζει. Αλλάζει και κάθε μέρα προς το καλύτερο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνιμο, πιστεύετε? Δηλαδή αυτή η αντίδραση να μην είναι αντίδραση ενός τριημέρου, επειδή είχαμε το γεγονός της Πέμπτης, μπορεί να μονιμοποιηθεί ή θέλει πολλή δουλειά? Και σίγουρα θέλει πάρα πολλή δουλειά, θέλει πολλή προσπάθεια, αλλά από εκεί και πέρα ότι έχει ξεκινήσει και μέρα με τη μέρα θα γίνεται ακόμα πιο καλά. Μέρα με τη μέρα αυτά όλα που γινόταν στο παρελθόν θα λάβουν ένα τέλος. Γιατί κακά τα ψήματα ο ΠΑΟΚ χτίζεται πάνω σε ευρωπαϊκά επίπεδα. Και από εκεί και πέρα ότι έχει την αναγνώριση και από τους αντιπάλους για αυτό το θέμα. Και δεν είναι μόνο να κάνεις μια ποιοτική ομάδα, ναι, να κάνεις μια καλή ομάδα. Όλα είναι ένας τρίκος. Για να φτάσεις να κάνεις τον πρωταθλητισμό πρέπει να έχεις, να είναι ο κόσμος του πρωταθλητισμού. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής, αλλά με την καλή έννοια. Από εκεί και πέρα γίνονται, τα χτιστούν όλα. Αλλά θέλει δουλειά, πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Χθες, επειδή κάναμε μια γύρα έτσι τις θύρες όλες την ώρα που έμπαινε ο κόσμος σε ένα παιχνίδι που ήταν sold out ουσιαστικά, έτσι διαπιστώσαμε πως αν είναι να γίνει ένας πολύ ενδελεχής έλεγχος, όπως είναι αυτονόητο και πρέπει πάντα να γίνεται, υπάρχουν καθυστερήσεις. Σκέφτεται η ΠΑΕ να αλλάξει κάτι στη διαδικασία εκεί των τουρνικέ, ή να μπουν περισσότερα τουρνικέ, ή να βρεθεί ένας άλλος τρόπος να μπαίνει ο κόσμος? Γιατί είχαμε παράπονα χθες ότι πολλοί που είχαν κανονικά εισιτήριο κλπ. Ταλαιπωρήθηκαν πολύ να μπουν στο γήπεδο. Και επειδή έρχονται και άλλα ντέρμπι, γι' αυτό το. Σίγουρα, ναι, ταλαιπωρήθηκαν να μπουν στο γήπεδο γιατί δεχτήκαμε πάρα πολύ πίεση από ανθρώπους που δεν είχαν εισιτήριο, που έχουν συνηθίσει να μπαίνουν με κάποιο τρόπο στο γήπεδο. Και αυτό ξέρετε με τι εννοώ. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αυτός ο κόσμος ήταν πολλής. Έγινε μια μαζική πίεση προς τους ανθρώπους που ήταν στα τουρνικέ. Κατάφερε σε κάποια στιγμή από την πολλή πίεση να σπάσει κάποιο τουρνικέ, να εγκλωβιστούν άνθρωποι για να μπορέσει να απασφαλιστεί αυτό το πράγμα. Αναγκαστήκαμε και κλείσαμε για 5-10 λεπτά αυτά τα τουρνικέ που ήταν σπασμένα. Μετά, αφού είδαμε ότι τόσο πολύ ήταν το σέλευση και δεν μπορούσε ο κόσμος να μπει μέσα, ανοίξαμε την πόρτα και μπήκανε μέσα. Λέτε για ό,τι έγινε πριν τη σέντρα στη θύρα 4. Ναι, ναι. Μα εκεί ήταν το πρόβλημα, δεν υπήρχε άλλο πρόβλημα. Εκεί μόνιμα είναι το πρόβλημα. Είναι μόνιμο το πρόβλημα. Άρα δεν είναι κάτι που θα γίνεται συνέχεια, αυτό το κλείσιμο της πόρτας για να... Όχι, μα έσπασε. Σπάσανε τουρνικές χθες. Από την πολλή πίεση που δέχτηκε τα παιδιά της ασφάλειας από τέτοια, από τον πολύ κόσμο, έγιναν 2-3 ντου συνεχόμενα, οπότε... Δεν ήταν κάτι προμελετημένο, μια οργανωμένη, ήταν κάτι που εκείνη τη στιγμή προέκυψε και έπρεπε να το αντιμετωπίσετε. Ακριβώς. Μετά αυτό πώς ξεπεράστηκε και πώς λύθηκε? Μετά πήραμε την απόφαση ότι αντί να κινδυνεύσει ο κόσμος να κάνει, ανοίξαμε μία πόρτα εκτός του νικαίου, οι οποίοι μπόρεσαν και περάσαν οι άνθρωποι που είχαν εισιτήρια, όχι δίνοντας στις υπηρεσίες της security, χωρίς να το κόβουν στο τουρνικέ.
Μάλιστα. Και έτσι ήταν η προσέλευση. Αλλά αναγκαστικά και εμείς με το καινούργιο αθλητικό νόμο, το ηλεκτρονικό εισιτήριο, επιβάλλεται να υπάρχουν τουλί και δεν γίνεται να μην υπάρχουν. Ναι, ναι, προφανώς. Θεωρείτε, κύριε Μιωρίδη, ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της Τούμπας αυτό ακριβώς που περιγράφεται και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Γιατί και την Παρασκευή είχαμε πολλά τηλεφωνήματα από φίλους που λένε ότι τα πιο πολλά ξεκινούν από αυτό ακριβώς το ζήτημα. Της εισόδου στο γήπεδο ανθρώπων που δεν έχουν εισιτήριο. Που είναι κάτι αρκετά λεπτό. Εντάξει, να σας πω κάτι, κύριε Ζερβαζόγλου. Αυτό ότι δηλαδή προσπαθούμε να το λύσουμε και τα παιδιά από τους συνδέσμους, αλλά ξέρετε ότι πάντα σε μια θύρα των οργανωμένων οπαδών υπάρχουν και αυτοί οι οπαδοί. Και δεν είναι μόνο στον ΠΑΟΚ, είναι παντού αυτό το πράγμα. Έτσι. Mm-hmm. Και στον Ολυμπιακό γίνεται, και στον Παναθηναϊκό γίνεται, και στον Ηρακλή γίνεται, παντού γίνεται. Και στην ΑΕΚ γίνεται. Όταν έχεις καινούριο γήπεδο, αυτό μπορεί να το αποφευθείς. Γιατί θα υπάρχει, όταν είναι έξω από την είσοδο τη θύρα του Λυκέ που θα περάσει, όπως πάτε στο Ολυμπιακό στάδιο, εκεί δεν μπορεί να πάει πουθενά κανένας. Το είδατε που είναι το Λυκέ. Ναι, σωστά. Διαχωρίζεται από ό,τι καταλαβαίνω, και εδώ είναι μια ευκαιρία να δώσετε μια απάντηση και ως άνθρωπος που εκπροσωπεί την ΠΑΟΚ, αυτό το πρόβλημα και αυτούς τους ανθρώπους με τους οργανωμένους. Δεν έχουν σχέση, έτσι. Δεν έχουν καμία σχέση. Καμία σχέση. Ούτε οι άνθρωποι που μπήκανε προχτές μέσα στο γήπεδο ήταν οργανωμένοι. Δεν ήταν άνθρωποι από τους συνδέσμους. Καλά κάνει και το λέτε. Το λέω γιατί ήμουν μέσα στο γήπεδο και το ξέρω. Και ξέρω ποιοι είναι οι οργανωμένοι, ξέρω τις φυσιογνωμίες τους, ξέρω. Δεν ήταν άνθρωποι που είναι οργανωμένοι στους συνδέσμους του ΠΑΟΚ. Και μπορώ να σας πω ότι περισσότεροι από αυτοί ήταν αλλοδαποί. Αλλοδαποί. Ναι. Άρα. Λέμε ότι δεν είναι σε συνδέσμους. Λέμε ότι συχνά θέλουν να μπαίνουν χωρίς εισιτήριο. Λέμε ότι είναι αλλοδαποί. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν κάποιες ενέργειες έτσι ώστε όλοι αυτοί να λογοδοτήσουν? Ήδη γίνονται. Ναι. Ήδη γίνονται. Και γίνονται και από την ΠΑΕ και από τους οργανωμένους φίλους της ομάδας μας. Και από τους συνδέσμους. Και οι σύνδεσμοι έχουν πάρει ένα μερίδιο αυτήν την κατάσταση που πρέπει να γίνει. Αυτό είναι σημαντικό γιατί κατά κάποιο τρόπο υπάρχει και ένας άγραφος κανόνας στο φύλαθλο κοινό που λέει ότι όλους αυτούς να μην τους καταγγέλουμε, να μην τους διώκουμε κλπ. Εντάξει, κάποια στιγμή όμως υπάρχει και ένα ως εδώ και μη παρέκει όταν μιλάμε απλά για παραβάση του ποινικού κώδικα και όταν όλο αυτό πληγώνει και την ομάδα. Δεν πρέπει να κάποιοι άνθρωποι να λογοδοτήσουν για αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Γιατί είπαμε ότι και ο απλός ο κόσμος έτσι δεν είναι. Ότι όσοι είναι στη θύρα 4 είναι αυτοί που προκαλούν το κακό στην ομάδα. Γιατί έτσι πέρασε. Προχθές οι φύλαθλοι γνώμη είδατε ότι καταφέρανε κατάλληλα να οργανωμένο. Αλλά δεν ήταν οργανωμένοι. Ναι, ναι. Δεν ήταν οργανωμένοι. Έχουν... Οι οργανωμένοι ήταν ασπίδα. Αν ακούγατε το σύνθημα, ακούστηκε ένα σύνθημα για αυτούς που μπήκαν μέσα. Ναι, ναι. Που ξεκίνησε και ακούστηκε από τη θύρα 4. Από εκεί που είναι πραγματικά οργανωμένοι. Μάλιστα. Κύριε Μιωρίδη, την Πέμπτη τι δεν πήγε καλά, ήταν μια κακιά στιγμή και μόνο ή... Ήταν κακιά στιγμή, για να σας πω γιατί ήταν κακιά στιγμή. Γιατί εφαρμόσαμε ακριβώς τον κανονισμό. Ο κανονισμός βέβαια δεν είναι δικό μου θέμα, είναι θέμα της ασφάλισης αυτό θα σας το εξηγήσει, αλλά ο κανονισμός λέει ότι αφού εισέλθει και ο τελευταίος ποδοσφαιριστής στα αποδυτήρια, πρέπει να ανοίξουν οι πόρτες οι ενδιάμεσες για να ξεκρεμαστούν τα πανό. Ναι. Λοιπόν, εκεί ακριβώς, αν καθυστερήσαμε εμείς να τις ανοίξουμε τις πόρτες 10 λεπτά, ίσως να μην γινόταν αυτό το πράγμα. Μάλιστα, ένα θέμα χρόνου. Αλλά δέχτηκαν και πίεση αυτοί οι άνθρωποι που είναι στις πόρτες εκεί πέρα. Και ο κανονισμός λέει ότι η πόρτα δεν πρέπει να κλειδώνει, γιατί είναι θέμα ασφαλείας. Εμείς τις πόρτες δεν τις κλειδώνουμε. Είναι απλά κλειστές και υπάρχει κάποιος άνθρωπος της ασφάλειας. Ακριβώς, ναι. 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 Αυτός ο άνθρωπος της ασφάλειας, αν δεχτεί μια πίεση από 200 άτομα, πώς να τη δει, και 2 και 5 να είναι. Όταν σου λένε άνοιξε να πάρουμε τα πανό, άνοιξε να πάρουμε τα πανό. Και αυτοί που υποφελήθηκαν αυτό το πράγμα ήταν οι υπόλοιποι που δεν ήταν για τα πανό, ήταν για κάτι άλλο. Κάτι άλλο για να επιστρέψουμε στο αρχικό. Μπορεί να ακούσετε και μια άλλη άποψη, την οποία ακούμε κι εμείς από κόσμο λίγο πιο φανατικό ή πιο νεαρούς. Ότι αυτή η χθεσινή εικόνα της Τούμπας και αυτή που τη χαρακτηρίζουν, ξέρετε, ως εκκλησία, και αυτή δεν μας αρέσει. Αυτή η τόσο μεγάλη έτσι, ηρεμία κτλ. Τι θα απαντούσετε σε αυτούς που δεν θέλουν και την Τούμπα έτσι εκκλησία, όπως λένε? Η χθες η Τούμπα είχε ένα πολύ καλό. Δεν ήταν εκκλησία.
Δεν πάει να πει ότι πρέπει να είσαι εκκλησία, ότι πριν τον αγώνα που εδώ τα τελευταία 15 χρόνια έρχεσαι στη σύγκρουση με την αστυνομία ή με τα ΜΑΤ. Ναι. Αυτό η φωνή, ο παλμός και εδώ είναι μέσα στην κερκίδα. Mm-hmm. Έχει να κάνει απ' έξω ότι πρέπει να συγκρουστούμε με την αστυνομία ή πρέπει όταν πάει κάποιος παίχτης να χτυπήσει κόλλο να πετάμε μπουκάλια ή κροτίδες ή τέτοια, με προοπτική να τιμωρηθεί η ομάδα μας ή να διακοπεί και να μην δούμε τον επόμενο αγώνα με κόσμο. Γιατί μήπως δεν υπήρχε χθες φωνή μες στο γήπεδο, μήπως το πέταλο δεν έβγαλε το λαρίκι του. Μήπως όταν τελείωσε ακόμα το μάτι τα παιδιά ήταν ακόμα και φωνάζανε και χειροκροτούσαν την ομάδα. Ναι. Δηλαδή τι πρέπει να... Το προτιμάμε όλοι αυτοί. Ναι. Πρέπει να έχουμε κανένας από μια χειροβοβίδα να την πετάμε όταν πάει να κάνει κόλνερ. Όχι. Τότε δεν είναι αυτό το τέτοιο. Δεν είναι αυτό το η λογική του ποδοσφαίρου. Για να κλείσουμε, τι μήνυμα πιστεύετε ότι πρέπει να εισπράξουμε όλοι μας από την τελευταία τοποθέτηση του κ. Σαββίδη, που φάνηκε λίγο εκνευρισμένος, λίγο έτσι αυστηρός. Τι πιστεύετε εσείς? Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ κάθε μέρα μεγαλώνει. Μαζί με τον... Μάλλον ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι πιο μεγάλος από τον καθένα. Αλλά από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει σε όλα τα επίπεδα. Πρώτα πρέπει να μεγαλώνει σαν ομάδα, αλλά και ο κόσμος του μεγαλώνει. Και όταν θα φτάσει η στιγμή που θα γίνει και ένα καινούριο γήπεδο, τότε όλα αυτά θα είναι παρελθόν. Ναι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, με ένα καινούριο γήπεδο αυτά δεν μπορούν να υπάρχουν. Και κάτι τελευταίο, λίγο πιο ποδοσφαιρικό. Θεωρείτε, πάλι για τον κόσμο βέβαια μιλάμε, ότι έχει περάσει σε μεγάλη πλειοψηφία το μήνυμα ότι χτίζεται η ομάδα, πρέπει να κάνουν όλη υπομονή και πράγματι αυτό το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει. Φυσικά. Και σε δύσκολες βραδιές. Ναι, εντάξει, έτσι είναι. Όταν μια ομάδα έχει μέσω όρο ηλικίας 23-24 χρονών, παιδιά που μπαίνουν μέσα, αυτή είναι, τώρα χτίζεται αυτή η ομάδα. Έναν προπονητή που χτίζει μια καινούργια ομάδα. Ναι. Και από εκεί πέρα η πίστοση χρόνου πιστεύω ότι από τον κάθε υγιή σκεπτόμενο ο φύλαθλο είναι δεδομένη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για τη σύντηση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.